Ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση έστειλε μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού την περασμένη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη μέσα από το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε για το όνομα των Σκοπίων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δέχεται τη χρήση του ονόματος Μακεδονία και οποιουδήποτε παράγωγό του. Απ' την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι το συλλαλητήριο δεν πρόκειται να επηρεάσει στο παραμικρό της διαπραγματεύσης. Το συλλαλητήριο οδήγησε σε κόντρα την κυβέρνηση και με την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε τον Υπουργό Άμυνας για τη θολή θέση σε σχέση με το όνομα. Ο κύριος Καμένος πάντως τόνισε ότι δεν πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ως παράδειγμα προς αποφυγή, αναφερόμενος στο ρόλο που έπαιξε στην πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για το Μακεδονικό. Απ' την πλευρά της, η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά έκανε λόγο για παράταση του τέλεματος και του αδιεξόδου σε περίπτωση που δεν επιληθεί το ζήτημα της ονομασίας. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του κόμματος για λύση με σύνθετη ονομασία, ενώ εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης για ανικρυπτό διπλωματία και κατά της Νέας Δημοκρατίας για ασαφή θέση στο ονοματολογικό. Αυτή τη στιγμή τα μάτια όλων είναι στραμμένα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ζόραν Ζάεφ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός της Ελβετίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Κάποιες ημέρες μετά τον Νταβός και πάντα ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί, επίσκεψη στην Αθήνα και τα Σκόπια προγραμματίζει ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, του οποίου η πρόθεση είναι το θέμα να κλείσει το συντομότερο δυνατό και να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Καθοριστικός μήνας αποφάσεων δεν φαίνεται να είναι ο Απρίλιος, καθώς μόνο τότε αναμένεται να υπάρξει ένα σχετικά καθαρό τοπίο για το ονοματολογικό των Σκοπίων. Δεν είναι λίγοι πάντως εκείνοι που εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό να μην καταλήξουμε σε συμφωνία, με το πιο πιθανό τα Σκόπια να είναι αυτά που δεν συνενούν.